Νέα είναι. Αθώθη και ο Άρης. Έστειλε καπτή η ΕΠΑ και χέζει παντόκορφα την ΕΠΟ. Αυτή η ΕΠΟ από επιτυχία σε επιτυχία το πάει. Το έχει παρακάνει. Με ποιο δικαίωμα λέει, εδώ κάτω το φάκελο, ο οποίο θα εντάξει, εσεί κάνατε αυτό το πράγμα και δημιουργήσατε την αναταραχή και του βάλε άγριο χέρι στην ΕΠΟ. Ο Άρης θα δει παψηφί από την ΕΠΑ. Και το άλλο θέμα είναι ότι τη Δευτέρα εκδικάζεται η υπόθεση του Παναδολικού. Πάλι καλά. Τη Δευτέρα εκδικάζεται. Η βαθμολογία του play out δεν έχει επικυρωθεί. Πάλι καλά. Έχουν πέσει λιτοί και δεμένοι. Ναι. Για να μην τιμωρηθεί ο Παναδολικός. Είναι ένας ολόκληρος δρόμος. Καταλαβαίνεις. Ο Απόλλων είναι ένα μυρμηγκάκι στην Ελλάδα. Δεν έχει ούτε παδούς, ούτε δύναμη, ούτε. Γίνονται τα δύνατα δυνατά. Για να την βγάλει καθαρή ο Παναδολικός. Μάλιστα. Και ο Κοστούνας έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι ο Γενικός Αρχηγός που έπαιξε στοίχημα κτλ. Δεν είναι, λέει, δεν άνοιξε τη διοίκηση, λέει, δεν είναι αξιωματούχος, ένας υπαλληλάκος ήταν. Γράφει στην ανακοίνωση ο Κοστούνας. Ναι. Να δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα, μια υπόθεση που υποστηρίζει και η Λαμία για δικό της συμφέρον. Η Λαμία την υποστηρίζει διότι. Διότι αν τιμωρηθεί ο Παναδολικός, ναι, θα πέσει, θα παίξει μπαράς ο Απόλλωνας και η Λαμία δεν θα παίξει μπαράς. Σώστα παιδείας. Οπότε έχει ακόμα συμφέρον και αυτή και ακριβώς έχουν βάλει και οι δύο και η Λαμία και ο Απόλλωνας δικηγόρο τον Κούγια. Ναι. Και τη Δευτέρα πάντως θα εκδικαστεί η υπόθεση. Γιώργο, επειδή έχεις μια τεράστια εμπειρία. Εγώ δεν τον βλέπω. Αυτό το χώρο. Δεν τον βλέπω. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το λογικό, ότι είναι το σωστό, ότι είναι το πρέπον, δηλαδή αυτό που ισχυρίζει το Πανεπιστήμιο. Ποιο είναι το ηθικό, θα σου πω. Το ηθικό. Το ηθικό είναι να μην τιμωρηθεί. Μάλιστα. Διότι ο Παναδολικός, ειδικά στο δεύτερο γύρο, έπαιξε μια πολύ καλή μπάλα. Ναι. Σώθηκε με την αξία του. Ναι. Και είναι ανέντιμο να το ρίξει αυτό το πράγμα. Μισό λεπτό. Αυτό μεριά, είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Είναι το ηθικό κομμάτι. Από την άλλη μεριά υπάρχει το νομικό. Όσον αφορά λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ότι. Ένας παράγοντας όταν παρεκκλίνει του νόμου και υπερβαίνει εν πάση περιπτώσει τα όρια του νόμου τιμωρείται ασφαλώς ο ίδιος. Πρέπει να τιμωρείται και η ομάδα, είναι η το ομάδα ερώτημα. Τιμωρείται. Δηλαδή αν αύριο το πρωί ο Αμπράμοβιτς βρεθεί ότι έχει κατακλέψει όλο τον κόσμο θα τιμωρηθεί η Τσέλσι. Όχι, δεν είναι αγωνιστικό του Αμπράμοβιτς. Άμα κατακλέψει τον κόσμο δεν είναι ποδοσφαιρικό. Αν όμως στήσαμε παιχνίδι, ναι, θα τιμωρηθεί ο Αμπράμοβιτς, θα τιμωρηθεί η Τσέλσι. Μάλιστα, μου απάντησε. Ωραία, okay. Είπαμε το θέμα από δική πλευρά δεν πρέπει να τιμωρηθεί ο Παναδολικός. Ναι. Νομικά στέκει. Έτσι. Εγώ είμαι να μην τιμωρηθεί. Που εγώ που ανήκω στον Απόλλωνα, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να. Δηλαδή, ό,τι έπαθε να πούμε τότε με το θέμα Καλμαριάς και έτσι, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Με τον Ολυμπιακό Δημάρχη τι γίνεται. Έπεσε σε ταξιτζή Αγρινιώτη, έτσι. Έλα, πες το. Όχι, όχι. Αστείευουμε. Μα το λέω την πρώτη στιγμή. Ναι. Εμένα η ηθική μου αυτό λέει. Τώρα, αν νομικά έχει άδικο Παναδολικός, ο δρόμος ψυχής της ΕΠΟ και αυτού που θα δικάσουν. Πάντως το ελληνικό πρωτάθλημα πάντα μα πάντα είναι μια περιπέτεια. Για τους λάθους λόγους, με τον λάθος τρόπο και όχι για αγωνιστικούς λόγους. Πρέπει να το κοιτάξουμε. Τι να κοιτάξεις εσύ. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία γιατί δεν υπάρχει σωτηρία όχι μόνο από αυτούς που κυβερνούν την Ελλάδα. Ναι. Δεν υπάρχει σωτηρία από τον κόσμο. Αναρωτιέμαι Γιώργο εάν αυτό το οποίο συνέβη το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, το Σάββατο στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη Λίβερπουλ και τη Manchester City. Εκεί το πανηγυρίζουν ακόμα και όλοι λένε πω τι φοβερό και προϊόν. Και στη Μίλαν. Τι φοβερό προϊόν έχουμε. Εδώ στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι παρόμοιο τι θα συζητούσαμε σήμερα. Κοίταξε. Πότε στήθηκε, πώς στήθηκε, από ποιος στήθηκε. Ναι. Εγώ θέλω να σου πω τώρα. Να καταλάβεις την αρρώστια του Έλληνο παρού. Κάποιοι Ολυμπιακοί γίνανε ξαφνικά ανώτιχα. Δεν έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης. Και θέλουν την Παρασκευή το βράδυ να φύγουν να πάμε στο Νότιχα να δούμε στο Wembley να δούμε το παιχνίδι. Με τη Χάντερ Σιλτ. Μιλάμε για άλλο. Αυτοί που δεν ξέρουν τι να πει Νότιχα. Έλεγε στο Νότιχα μου λέει τι τρολέι. Τρολέι. Και τώρα λέμε να πάμε να δούμε. Νότιχα μου. Η ομάδα μα, η ομάδα μα. Για αρρώστια μιλάμε, η αρρώστια. 2-10-2-20-59-43 και 8-75-5-9-43 τα τηλέφωνα του Ελλάδα FM για ανταλλαγή απόψεων.
Ο Αντώνης Ποτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μετά την αθώωση του Άρης από την UEFA, έβγαλε ανακοίνωση. Λέει πολλά. Περνάει γενναίες 14 στην ΕΠΟ και καταλήγει με ένα πολύ ωραίο έτσι κόλπο. Τι γράφει στο τέλος. Να ξέρει η ΕΠΟ ότι ο νόμος είναι πιο ισχυρός από τη μαφία. Και έχουμε άλλη μια εκκρεμότητα στα δικαστικά, τα αθλητικά δικαστικά. Τη Δευτέρα τελικά εκδικάζεται η υπόθεση του Πανετολικού. Έχει έμεσο συμφέρον ο Απόλλωνας αλλά και η Λαμία. Και οι δύο μαζί έχουν βάλει τον δικηγόρο τον Αλέξη τον Κούγια για να στηρίξουν την καταγγελία που είναι σε βάρος του Πανετολικού. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πανετολικός φοβάται την ιστορία και έχουν μπει λυτοί και δεμένοι για να σωθεί ο νομός. Εδώ που τα λέμε τον Απόλλωνα, τι είναι, ένα μυρμηγκάκι τη πλάκα. Τι είναι ο Απόλλωνας. Προς σε ένα νομό τεράστιο όπως είναι το Αγρίνιο. Τη Δευτέρα πάντως θα έχουμε την εκδίκαση τη υπόθεση. Έλα, φίλε! Γεια σας κύριε Γεωργίου, τι κάνατε? Γεια χαρά! Γιώργος, από Γιώργο. Μαρούσι. Ναι. Πώς το είδες στο τελικό? Τα είπαμε χθες με λεπτομέρειες. Τι να δω, από αγωνιστικής πλευράς. Μάπα το καρπούζι. Απ' τα άλλα ήταν. Απ' τα άλλα ήταν πολύ ωραίο. Απολαυστικό. Λυπηρά, λυπηρά. Πάντως, νομίζω. Χαρούμενα, χαρούμενα. Νομίζω, όχι. Λάκα, νομίζω ο Παναθηναϊκός επανέρχεται. Κύπελλο. Γήπεδο. Έχει brand name. Σαφέστατα από παλιά πορεία στην Ευρώπη, είτε το θέλουμε είτε όχι, επανέρχεται σιγά σιγά. Αυτό το έχω και πει είναι εδώ καλό και καιρό. Για την Ευρώπη, είναι καλό για την Ευρώπη, γιατί 20 χρόνια έχουν τα ασφαλείως πρωταθλήματα, Ευρώπη σφαλιάρες. Να πάρει κανένα βαθμό. Ναι, ο Παναθηναϊκός είναι Ελλάδα, τώρα. Ευρώπη, Παναθηναϊκός. Ναι, μεν ναι, 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 σφαλιάρες να φάει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, αλλά το όχι, ξέρεις... έτρωγε 20 χρόνια. Ναι, τίποτα, αλλά το ξέρεις ότι φέτος ναι, με μία ναι, νίκη πήρε 36 εκατομμύρια. Εσύ τα πήρες. Για τον Ολυμπιακό για μιλάμε. Κάπτες έτσι. Έτσι για τον Ολυμπιακό. Ναι. Μου είπες σφαλιάδες και λέω ναι σφαλιάδες. 20 χρόνια είμαι εκ του ασφαλούς. Ναι, έχει χοντάσει ως μέσο. Δεν μου λες ο Αλαβούς τα θέλει κάτι 36 εκατομμύρια δεν τα θέλει. Πώς. Δεν τα ήθελε. Εγώ μιλάω για την ομάδα τώρα. Μιλάω για την ομάδα. Αυτό θέλει να κάνει. Παναθηναϊκός έχει κάνει πορείες τρομερές στην Ευρώπη. Δεν μου βάλει κανένας γι' αυτό. Α, μπράβο. Τώρα θα κάνει πάλι πορεία. Σιγά σιγά, γιατί είναι brand name μεγάλο. Είτε το θέλουμε, για να κάνει είτε πορεία σιγά σιγά πρέπει να έχει διορθωθούν. Brand name μεγάλο Παναθηναϊκός, λόγω Ευρώπης. Είσαι απόλυτος. Είσαι απόλυτος και δεν ακούς τίποτα. Μα για να γίνει το brand name. Εσύ γιατί μου το πας έτσι, ας πούμε. Δεν είναι μεγάλο σου όνομα στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός. Η ιδέα σου το πάω έτσι. Εγώ που πρώτος που έχω πει ότι είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να αντικαταστήσει τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Πώς. Για Ευρώπη μιλάμε. Ευρώπη 7-1. Ιουβέντους. Καλά, εντάξει, είσαι. Τι να πούμε. Τι. Τα αμφισβητείτε. Δεν θα αμφισβητείτε. Μπορεί να κάνουμε τώρα. Άμπρα. Μα στο μυαλό το δικό σου κολλημένο. Τελικό, ημιτελικούς. Τι να πει τώρα. Οι άλλοι τι να πούνε. Έλα, για χαρά. Γεια σου, θρυλάρα, γεια σου. Γιατί δεν σου πάνε να ακούσει ένα θρύλο, σίγουρα. Άλλη μια απόδειξη στο προηγούμενο τηλεφώνημα για αυτό που λέω τόσα χρόνια. Η πουτάνα η έλλειψη τη κρίση. Άμα δεν έχει κρίση, ρε παιδί μου, άλλα του λε, άλλα καταλαβαίνει, άλλα σκέφτεται, άλλα σε κατηγορεί. Όχι, εκεί το δικό του κολλημένο. Ω Χριστέ μου, αυτή η κρίση. Έλα, φίλε. Γερό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Βασίλη, σε μένα. Έλα, Βασίλη. Χαίρομαι. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω για την κουβέντα σου χθες την τελευταία. Κομμάτι που ζήτησα το Ρέσβερ που δεν το βρήκε με συγκίνηση. Δεν υπάρχει εδώ. Χαίρομαι για δύο λόγους. Πρώτον, που βγαίνω μετά από αυτό το φίλο, χρησιμοποιήσεις ωραία λέξη, τη λέξη κρίση. Δεν είναι ότι δεν έχουν κρίση, Γιώργο. Βρίσκονται σε μεγάλη κρίση. Αν καθόμαστε να συζητάμε με τα μεγαλεία, τα φαντάσματα του παρελθόντος και τα ξέφτια, δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μπροστά. Του το είπες πολύ καλά τον άνθρωπο και λυπάμαι πραγματικά, γιατί μετά από μια επιτυχία, ένα κύπελλο, εν πάση που είχε τόσα χρόνια να δει ο Παναθηναϊκός. Ακούω πολλούς. Βέβαια το κακό σου το κακό. Το κακό σου είναι. Μόλις άρχισε να βγαίνει η ομάδα από το αυγό, καβάλι μακαλάμι. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι μαλακία είναι αυτή, ρε. Δεν θέλω να μιλήσω. Ναι, ρε, περίεργη ήρεμα, ρε. Δηλαδή, Ολυμπιακοί θα γίνονται. Το είπες πολύ καλά, Γιώργο. Το είπες πολύ καλά και το είπες και χθες πάλι στο φίλο που άκουγε από Βόρεια Ελλάδα με το Σαββί και του λέγες είσαι Ολυμπιακός, Ολυμπιακός του Βορρά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες στα γήπεδα τόσα χρόνια που έχω πάει. Παρότι ξέρεις ότι υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό, το έχω πει, όχι φανατικά σε καμία περίπτωση. Αυτό που έχω βιώσει στην Τούμπα τη δεκαετία του 80, όταν έπαιζε ο Ολυμπιακός, είναι κάτι απίστευτο. Το λέω προς επίρρωση ανθρώπων που έχουν πάει στα γήπεδα. Ρώτα και εμένα, άκου Βασίλη, ρώτα και εμένα. Σε ακούω. Δεκαετία του 80 που έκανα ρεπορτάζ Ολυμπιακού, πάμε πάνω, πάω Ολυμπιακός.
Στο τέλος του αγώνα μπήκαμε στα αποδυτήρια και ήρθανε στην πόρτα των αποδυτηρίων κλειδωμένοι. Έχεις δει, θυμάσαι κάτι πολιορκητικούς κρυούς στα κάστρα να σπάσουν την πόρτα. Ξέρεις ποιο μας έδωσε? Ο Τάσος ο Μητρόπουλος. Βγήκε έξω ο Τάσαρος, ο οποίος δεν με είχα μάθει με τίποτα, και έγινε της κακομοίρας. Και σωθήκαμε πανικόβλητοι. Τα έχω ζήσει. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα μόνο έτσι, όχι χωρίς λεπτομέρειες. Ήμουν στο γήπεδο της Τούμπας, στην 4Β, στο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός 1-0 στο 3-4, δεν θυμάμαι. Το γύρισε ο ΠΑΟΚ 2-1, που είχε κλείσει η Τούμπα και γινόταν όλο το βράδυ πόλεμος. Είχε κλείσει το γήπεδο, απ' έξω αστυνομική, πολιορκία κτλ. Λοιπόν, να μην πάμε σε αυτές τις καταστάσεις. Ούτε σε καταστάσεις Ριζούπολης, ούτε σε άλλες καταστάσεις. Αλλά αυτή, Γιώργο, η τοποθέτηση είναι, φτάνει στα όρια της μανίας. Δηλαδή, πήρε ένα κύπελο Παναθηναϊκός. Εγώ τι να σου πω. Καταρχάς σου είπα ότι την έκλεισα τηλεόραση και γλίτωσα. Αλλά αυτό το πράγμα πραγματικά, και άνθρωποι μεγάλοι, ένα πιο νέο παιδί, Γιώργο, θα το καταλάβω, 18-20 χρονών. Είδες τι κάνει πείνα η πουτάνα, είδες τι κάνει πείνα. Εντάξει, Γιώργο, έχει άλλα πράγματα από κάτω από την κουβέρτα. Δεν είναι μόνο αυτό που θες. Χρειάζεται λίγο να θες να βγάλεις λίγο τα γυαλιά, να το δεις λίγο διαφορετικά, να ακούσεις και αυτά που δεν σε βολεύουν. Έτσι. Και όπως ωραία το είπες, πραγματικά το είπες, δηλαδή, όχι χαμηλά οι στόχοι κτλ. Αλλά πραγματικά προσκαλώ ανθρώπους που έχουν δει τις ομάδες ελληνικές δεκαετίες 80-90 και αρχές του 2000 να καθίσουν να συγκρίνουν αυτές τις ομάδες που βλέπουν τα τελευταία 3-4 χρόνια. Ξέρω λίγο τον Ολυμπιακό. Το είπες ωραία και για τα χρήματα. Πραγματικά έτσι είναι. Μα όταν του είπα ότι ο Ολυμπιακός φέτος με μία νίκη πήρε την Ευρωπαϊκή Κατομμύρια από την UEFA, εξεμάνει, μην τα βάλε μαζί μου. Εγώ πραγματικά χαίρομαι που είμαι τυχερός που βγήκα. Και ξέρεις τι ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν θέλω να πικάρω κόσμο, ρε παιδί μου. Μήπως θυμούνται μια ομάδα που λέγεται Αστάνα, οι φίλοι μου Παναθηναϊκοί. Μήπως θυμούνται κάτι ομάδες που τις έχουν βάλει στο χάρτη, αυτοί που γράφαν τις πορείες. Δηλαδή να συζητάμε πράγματα σε μια ρεαλιστική βάση, ρε Γιώργο. Και πραγματικά εύχομαι, ακούγοντας κάποιοι άνθρωποι, να τα σκεφτούν λίγο τα πράγματα πιο σφαιρικά. Και να δουν ότι ξέρεις κάτι, χτίζονται σιγά σιγά κάποια πράγματα, αλλά μην τρελαίνομαστε και βλέπουμε τα πράγματα μέσα από ένα παράνομο φωτικό φακό. Εγώ θα σου πω μια κουβέντα. Εντάξει, τελείως υποκειμενική. Εμένα αυτός ο Παναθηναϊκός μου αρέσει μόνο κάτω από ένα πρίσμα. Σε σχέση με αυτό που ήταν πέρυσι. Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός αυτός απλά δίνει την εικόνα ότι κάπου κάνει τέφρα. Ναι, και αυτό όπως το λες, κάπου κάνει τέφρα. Σου είπα κάτι πριν μια εβδομάδα για τις ηλικίες των ποδοσφαιριστών, γιατί αυτό έχει κοντό μέλλον, δηλαδή 32 κτλ. Θα σου παίξει ένα-δύο χρόνο. Να σου πω κάτι, ο Χουάνκαρ τώρα έτσι. Ένα καλό μπακάκι, ένα καλό, για μένα Γιώργο, δεν θέλω να παρεξηγηθώ προς Θεού. Ένα καλό μπακάκι σε σχέση με αυτά που έχουμε δει και στο παρελθόν. Και είναι 32 χρονών νομίζω, έτσι δεν είναι? Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Να παίξει τι, ένα χρόνο ακόμα καλά. Και μετά τι, για μένα. Έτσι. Αυτό για να το κλείσουμε και λίγο, πραγματικά στο λέω ότι είναι η ομάδα μου. Για μένα δεν βλέπετε, δηλαδή, δύο ενέργειες να κάνει ο Αϊτόρ, μια έξυπνη παλιά να κάνει αυτός ο Σέρβος και λίγο Βηγιαφάνες, κάτι να κάνει ο Χουάνκαρ και εκεί, μέχρι εκεί, μπροστά μέσα στην περιοχή, με ποιον εμένα. Μα δεν μπαίνει στην περιοχή, αυτό είναι το ελάττωμα, ρε. Αστειευόμαστε τώρα έτσι. Έχει τον πάνω λόγο στο μάτς, έχει τον πάνω χέρι, ελέγχει τον παιχνίδι, στο κέντρο αλλάζει την μπάλα και δεν απειλεί. Δεν έχω εικόνα για το προχθέσιμο. Να σου πω κάτι. Ξέρεις ποιος παίκτης, Γιώργο, έχει τη διάθεση να κάνει σουτ? Ο πιτσιρικάς αυτό που σου αρέσει και σε μένα και σε σένα. Ο Αλεξανδρόπουλος. Έχει δοκιμάσει μερικές φορές το πόδι του. Κάποιες φορές του βγαίνει, κάποιες δεν του βγαίνει. Αλλά να δούμε και ένα σουτ. Αφού βλέπω ότι μέσα δεν γίνεται τίποτα. Εκείνο το παιδάκι, ο center forward που έχει, τρώει ξύλο, μοιράζει, πάει λίγο την μπάλα δεξιά. Μέχρι εκεί. Πραγματικά μέχρι εκεί. Έχει το Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Για χαρά. Να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα τότε με τον φίλο του Αγρατή, τον παδό του Παναθηναϊκού, για τα 36 εκατομμύρια που πήρε ο Ολυμπιακός από την UEFA την περίοδο 2020-2021. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική λίστα της UEFA, ο κάθε σύλλογος εισέπραξε για τη σεζόν 2020-2021 κάποιο ποσό. Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ότι καρπόθηκε συνολικά 36 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί? Διότι έκανε μόνο μία μόλις νίκη, αν θυμάστε, στους ομίλους με τη Μαρσέιγ και πήρε 36 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΠΑΟΚ που δεν κατάφερε να προκληθεί το 2021, στους ομίλους εξαιτίας του αποκλεισμού του από την Κρασνοντάρ, εισέβραξε τελικά 4.600.000 ευρώ για τις προκρίσεις με Μπεσίκτας και Μπενφίκα. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο. Γεια.
Ήθελα να σου κάνω και ένα σχόλιο με τα επεισόδια και να μου πεις τη γνώμη σου. Ναι, ναι, ναι. Η γνώμη μου είναι ότι από μόνοι τους οι ομάδες να πάρουν μέτρα όταν πονέσει η τσέπη τους και ο ήσυχος κόσμος σταματούσε να πηγαίνει στο γήπεδο. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου από αυτού, γιατί όπως σωστά έπεσε η πολιτεία δεν θα πάρει μέτρα από μόνη της, γιατί τους συμφέρει ο κόσμος να τα σπάνε στο γήπεδο από το να σπάει τη Βουλή. Και αν δεν πάει ο ήσυχος κόσμος στο γήπεδο, τι θα γίνει. Θα πάνε πάλι οι ίδιοι και θα σπάνε. Ναι, μα γι' αυτό έχω, έχει απογοητευτεί και η μετακίνηση των παδών τόσα χρόνια. Ενώ ότι αν δεν πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο και δεν έχουν εισιτήρια, κάποια στιγμή θα πάρουν μέτρα οι ομάδες από μόνες τους, γιατί θα σου πει είχαμε λεφτά. Άμα δεν πάνε. Λέμε τώρα υποθετικά. Κοίταξε, οι ομάδες σχετικά με αυτό το θέμα, τι μέτρα να πάρουν, ότι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια είναι ο στρατός τους. Ακριβώς. Θα βάζεις πολύ με το στρατό σου, του γαλάς χαντήρι. Σωστό γι' αυτό. Βέβαια, να μην λέμε ότι είμαστε κι εμείς αούγκανοι που είμαστε. Στην Αγγλία τα έχουν πάει τα μέτρα γιατί φοβούνται πιο πολύ και τον Μπέλε και την νόμου, πιστεύω. Δεν είναι ότι είναι gentlemen από τα γενοφάσκα. Κοίταξε, ο Άρης έβγαλε μία ανακοίνωση που λέει σχετικά με την αθώωσή του από την UEFA. Αφού περνάει για μέγα 14 στην ΕΠΟ, γράφει: να ξέρουν οι κύριοι ότι ο νόμος είναι πιο ισχυρός από τη μαφία. Αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα. Ισχύει στην Αγγλία. Ισχύει ακριβώς. Για... ο νόμος στην Ελλάδα πιο, ο νόμος στην Ελλάδα πιο δυνατός από τη μαφία. Πού ακούστε γι' αυτό, ρε! Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου. Οπότε δεν βλέπουμε ελπίδα σήμερα. Να μην στεναχωριέται και ο κύριος που βγήκε χθες και έκλαιγε στον αέρα. Ένας κάποιος μεγάλος ηλικία. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Αυτό ήθελα, τη γνώμη σου. Έγινε, φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ, δε. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μάνθος, ο Αριανός. Καλώς το Μάνθο. Δεν πιστεύω αν να μπει, περίμενε να μ' ακούσει σήμερα. Εντάξει, πάτης περιμένω. Λοιπόν, νομίζω ότι αποκαθίσταται μια αδικία. Με την έννοια ότι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά που όταν είχε γίνει αυτό, ότι θα πέτυχε. Εγώ δεν θα έλεγα αποκαθίσταται μια αδικία. Θα έλεγα ξεφτυλίζεται μια μαλακία. Αυτό ναι, και τώρα θα περάσω εκεί. Αυτοί λοιπόν που κίνησαν αυτές τις διαδικασίες, ο κύριος Μπέος, ο κύριος Σαράκης και οι λοιποί, δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Μα από ό,τι διαβάζω την ανακοίνωση του Άρη, γιατί θα κινηθεί νομικά εναντίον τους. Πέραν του. Εναντίον της ΕΠΟ, όχι του Μπέου. Της ΕΠΟ. Ναι. Και λέω λοιπόν εγώ, αν λοιπόν αυτό δεν γινότανε, τι κόστος θα είχε για τον Άρη, οικονομικό, από στόχους ποδοσφαιριστών που άλλος σου λέγε, δεν ξέρω ρε φίλε, θα παίξει Ευρώπη, πώς θα έρθω εγώ να παίξω στον Άρη. Αν σου τρώγε ένα-δύο μήνες, τέλειωνε η ιστορία. Είναι μεγάλο το κόστος σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι έτσι. Μάλιστα. Εγώ όμως έχω να πω και κάτι άλλο. Απαράδεκτο και αυτοί που κάνουν κάποιο, αυτό που κάνουν κάποιο παδί του Άρη, να βγαίνουν και να πηλούν το γιο του Μπέου. Και ωραία απάντησε ο Μπέος, για έλα τη Σικιάθο που είχε ένα μαγαζί ο γιος του, εκεί ήταν ένα βαθιά. Και να βρεθεί τσιμεντωμένη. Ναι. Δεν γίνεται. Με... να πει πλέον τον πιχηριά του γιο του Μπέου και να τον απειλεί και να τον βρίζει. Κάτσε ρε παιδί. Αυτό με τη Σκιάθο έχει ξεκινήσει όταν, από ό,τι ακούω τώρα, έτσι, μπήκανε λέει παουτζίδες να γράψουν καλά σχόλια, ας πούμε, για το beach bar του Μπέου και από κάτω για να είναι, εντάξει, αυτά είναι μπούρδες. Ούτε πρόκειται να πειράξει κανένα στο το παιδάκι, τι δουλειά θα δηλαδή, γιατί έκανε ο πατέρας να την πληρώσω εγώ. Τι δουλειά έχει το πιχηρικά μου, τι δουλειά έχει το πιχηρικά σου. Ναι, εντάξει, και πόσο χρόνο είναι αυτό το παιδί. Μικρός είναι, δεν μεγάλος. Χαζομάρες είναι, θα. Και προχθές έβαλες μια τραγουδάρα που δεν το είχα ξανακούσει. Το Sister Morphine. Το... δεν το έχεις ξανακούσει αυτό. Δεν το είχα ξανακούσει. Έλα, έλα. Παρότι, έλα. Παρότι ακούω ρόκ και τέτοια. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Για να σου πω, θα σου φανεί παράξενο, αλλά εμένα οι Rolling Stones γενικώς, όπως και οι... έλα, οι άλλοι Ιγκλέζοι κλασικοί. Πολύ κλασικοί. Οι Rolling Stones. Οι Beatles. Οι Beatles και λέω, ναι. Δεν μ' αρέσουν. Δεν έλεγε ο καθηγητής. Είμαι του πιο ψυχεδελικού, λέει Τζέπελ, Γκυπέρ και τα λοιπά. Ναι. Το πιο άγριο, κοίταξε. Εδώ οι Beatles είχαν ένα φοβερό προτέρημα, την απλότητα. Αυτή η απλότητα ναι. Θα μείνει στην ιστορία. Οι Stones είχαν κάτι άλλο, την επαναστατικότητα. Σου γέναγα να πούμε να γίνεις ο παδός του Πάου και του Άρη και να μπεις μέσα να τα διαλύσεις όλα. Ίσως το έχω ακούσει και πάρα πολύ στο παρελθόν, ας πούμε, μικρός και θα έχω βαρεθεί. Σωστό. Αλλά οι Stones δεν βαριούνται. Εγώ δεν μπορώ να του παραθέσω με τίποτα. Θα σου ξαναβάλω το κομμάτι. Θα το ξαναβάλω για πάρτι σου. Απίστευτη μουσική. Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ. Για χαρά, για χαρά. Οριστικά λοιπόν τέλος ο Πασχαλάκης και ο Βαρέλα από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, γνωστό το θέμα, αλλά έκλεισε χθες αυτή η ιστορία. Το θέμα το έκλεισε προσωπικά ο Ιβάν Σαββίδης που είχε επικοινωνία μαζί τους.
Του ευχαρίστησε για την προσφορά του. Ο Πασχαλάκης, μην ξεχνάμε, με τον ΠΑΟΚ 5 χρόνια πήρε ένα πρωτάθλημα και 3 κύπελλα. Και ο Βαρέλα το ίδιο. Και έκλεισε το θέμα. Αλλού όμως είναι η ιστορία. Να πάμε ρεαλιστικά στο θέμα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, από τον ΠΑΟΚ θα φύγει μόνο ο Πασχαλάκης και ο Βαρέλα και καθαρίσαμε. Και θα μείνει ο Βεϊρινιά, και θα μείνει ο Μπίσερβαρ, και θα μείνει ο Κρέσπο. Μην γίνει τέτοιο έγκλημα. Για ποια ανανέωση μιλάει ο ΠΑΟΚ? Για ποια καινούργια αιμοκάθαρση μιλάει ο ΠΑΟΚ? Δεν γίνεται πάλι με τον Βεϊρινιά, πάλι με τον Κρέσπο, πάλι με τον Μπίσερβαρ. Ωραία. Έπειτα ο Βαρέλα, γέρασε το παιδί, ήταν να φύγει, το είχε κρατήσει η κόρη του που θυμάσαι πριν από ένα-δύο χρόνια. Τελείωσε η ιστορία. Ο ΠΑΟΚ ρεαλιστικά πρέπει να δει το θέμα. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα, Ρουστόφεδο. Καλώς τον. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Χθες δεν πήρα τηλέφωνο, γιατί, Γιώργο, ήθελα να ξεπεράσω λίγο την αηδία που ένιωσα γενικώς από το Σάββατο και μετά. Και ευτυχώς που δεν ήρθα στην Αθήνα, διότι τι να, δηλαδή είχα άγιο που δεν ήρθα στην Αθήνα και δούλευα. Γιώργο, τι να πω, ντροπή, τα έγραψα κιόλας, τα ραγιοσηλίκια, όρξ, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή αυτό το πράγμα, όπως και είπες και εσύ, αυτό δεν είναι τώρα μαγιά, ούτε παντελ. Γι' αυτό καθαρά είναι δολοφονικές τάσεις. Δολοφονικές τάσεις. Και άμα η πολιτεία δεν φροντίσει να κάνει κάτι που εγώ βάλω δε τόσα χρόνια τα ίδια και τα ίδια εδώ πέρα, δεν αλλάζει τίποτα. Τι να πω, δηλαδή ο κόσμος όχι δεν θα πηγαίνει στο γήπεδο καθόλου. Ούτε καθαρά θα ανοίγει τη λόγια να βλέπει μπάλα. Μετά παραπονιούνται ορισμένοι, γιατί το έχουμε γυρίσει στα survivors, στη γη της ελιάς, στα σταθμούς. Εντάξει, παραπονιούνται λοιπόν μερικοί γιατί δεν βλέπουμε μπάλα. Τι να δεις μπάλα, ρε Γιώργο. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, είδα αυτό το καραγκιουζιλίκι πρώτο ημίγρονο που και αυτά, δεύτερο ημίγρονο δεν είδα τίποτα. Τόσβησε, το γύρισα λίγο στο μπάσκετ, να δω λίγο μπάσκετ. Τι συζητάμε από εκεί πέρα. Και όσον αφορά αυτό που είπες για το ΠΑΟ και τις μεταγραφές και αυτά, εγώ άκουσα ότι φεύγει και ο Μπίσης τελικά. Ήμαρτο, ήμαρτο να συνεχίσει. Γιατί ο Βιρίνια θα μείνει. Κοίταξε, άκουσε με λίγο, Γιώργο. Ο Βιερίνια για μένα είναι καλό να μείνει, αλλά όχι σαν βασικό. Ακριβώς. Κράτα το στα πολιτήρια, γενικό Δερβένα, γενικό Μπενούκα. Κοίταξε, είναι καλό ο Βιερίνια για τον πάγκο. Βεβαίως. Όχι για τον πάγκο, αλλά κράτα το για ηγετικό στέλεχο στην ομάδα. Ναι, εντάξει, όχι. Κοίταξε, άκουσε με λίγο. Ένα χρόνο ακόμα ο Βιερίνια μπορεί να τον βγάλει. Δεν μπορεί, ρε παιδί. Δεύτερο, ρε παιδί. Κάτι πρέπει να φύγουν όμως οπωσδήποτε. Κάτι σύγκλι. Εντάξει, μπορεί να το βγάλει, να βγάλει τη χρονιά αν πέσει εναντίον του Τσιλούλη, του Απόλλωνα. Άντε να βγάλει τη χρονιά. Ναι, εν πάση περιπτώσει, κοίταξε με. Σύγκλι, Τέιλορ, Μουρκ. Καλά, ο Μουρκ δεν το συζητάω. Πρέπει να έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό τώρα. Μην τα λέμε αυτά. Ο Κρέσπο. Το είπα. Ναι. Ο Άπκομ, ποιος είναι ο Άπκομ τώρα, πάει και αυτό. Να σου πω κάτι. Καταρχάς θέλουμε center for οπωσδήποτε. Τώρα δεν γίνεται τώρα, έκανε ένα, δύο, τρία παιχνίδια καλό. Ο Τσόλακ, εντάξει, δεν τον κάναμε για παιχταρά. Ολιβέιρα. Ολιβέιρα, Γιώργο, έχει αυτή. Δεν με έμεινε, ρε παιδί μου. Καταρχάς τραυματίζεται πολύ εύκολα ο Ολιβέιρα. Δεν τον έχω εμπιστοσύνη στον Ολιβέιρα, δηλαδή. Θέλει εκεί πέρα έναν στυλ πρίγιο, δεν ξέρω τι θα πάρει. Πρέπει να βάλει αυτά να πάρουμε ένα καλό center for. Δηλαδή, επίσης, Κούρτιν. Ποιο Κούρτη τώρα, εντάξει, ο Κούρτη είναι καλό όταν έχει τα τελή φάου. Μέχρι εκεί καλό είναι. Όταν και βρει φάου, θα σου δώσει τον πάκο να έχει τα τελή. Θέλουμε παίκτε Γιώργο Στυλ Ζήφκοβιτ. Τέτοιου παίκτε θέλει ο φάου. Στυλ Ζήφκοβιτ. Ο Ζήφκοβιτ, τέτοιου. Δηλαδή έτσι να μπορεί. Ο οποίο Ζήφκοβιτ το τελευταίο καιρό δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όχι, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν αφιβάλλω για τα προσόντα του. Εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, χρήσιμο, ανακατοσούρα μπορεί να σου σπίδει πανικό στην άμυνα. Αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τώρα από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω ότι θα μείνει έτσι η ομάδα. Δεν είναι δυνατό να μείνει έτσι. Είμαστε. Έγινε, ρε. Γιώργο, καλή επιτυχία και για τον Απόλλων. Εύχομαι τα καλύτερα. Γεια χαρά, φίλε. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Ναι. Γιώργο. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ο φίλο σου με την Αγγλική Ομοσπονδία. Μάλιστα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Γιώργο, όπως είχα πει και στο τηλεφώνημα που. Με το στατιστικό, θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Ότι θα σηκώσει το κύπελλο ο Παναθηναϊκός, ήταν μια μεγάλη επιτυχία για ακόμη μια φορά στην εκπομπή σου. Το στατιστικό βγήκε. Γιώργο, μια ερώτηση μπορώ να σου κάνω. Για λέγε. Είσαι τρελός και πήγες στο γήπεδο. Να σου πω κάτι. Δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να φτάσει και η ιστορία. Πρώτον. Γιατί η αντιπαλότητα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ δεν είναι αντιπαλότητα Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Δεύτερον, ήταν τελικός κυπέλου, είχαμε εκεί διάφορα σουαρέ, τραγουδίστριες κτλ. Εδώ μιλάμε τώρα για άλλο πράγμα. Και πώς, δεν τα κάνουμε μόνο ΠΑΟΚ, δεν τα κάνουμε Παναθηναϊκοί.
Και μάλιστα η Παναγία ξεκινήσανε πρώτη. Αν θυμάσαι στην επικοινωνία που είχαμε στο ξεκίνημα της χρονιάς, σου είχα πει ότι δεν μπορείς να, να έχεις ένα υποτιμημένο προϊόν να το έχεις στο μπροστά στο ράφι. Εγώ περίμενα ότι θα γίνουν και πιο άσχημα πράγματα. Ήμουνα βέβαιος, γιατί δεν μπορούμε όχι μόνο να κάνουμε έναν τελικό κυπέλλο Ελλάδας. Είναι οι συνθήκες τέτοιες που οδηγούν τον κόσμο να είναι τόσο επιθετικός. Βλέπεις, υπάρχει επιθετικότητα στα σχολεία, υπάρχει επιθετικότητα στον δρόμο, υπάρχει επιθετικότητα στην οδήγηση, υπάρχει επιθετικότητα παντού, Γιώργο. Αυτό είναι η συντέλεια που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια, που ο κόσμος τα φέρνει πάρα πολύ δύσκολα στον κοινωνικό του και στο οικογενειακό του περίγυρο. Εγώ απορώ, Γιώργο, πως κάποιοι ακροατές εχθές μιλήσανε για παιδεία, λέγοντας και οι ίδιοι ότι ήμασταν κι εμείς κάποτε επιθετικοί στο γήπεδο, να σπάσουμε το κάθισμα, να χτυπήσουμε τον αστυνομικό που ήταν απέναντί μας. Δεν μπορώ να καταλάβω, Γιώργο, πώς πήγε στο γήπεδο εσύ και κάποιοι φίλοι που ήξερες ότι λες δεν το φανταζόμουν. Ήξερες όμως ότι θα γίνουν επεισόδια, Γιώργο. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνουν επεισόδια. Δεν υπήρχε περίπτωση, Γιώργο. Έφεραν έναν ξένο διαιτητή, το ΛΑΟΤ. Θα ξεχάσουμε ποιος είναι ο ΛΑΟΤ. Ο ΛΑΟΤ ήταν ένας διαιτητής στην Ισπανία που είχε πάρα πολύ, θα έλεγα, η δυναμικότητα της, η αξιοπιστία του, όχι η δυναμικότητά του, η αξιοπιστία σαν διαιτητής ήταν κάτω του 50%. Τι έκανε ο ΛΑΟΤ στην Ισπανία? Ήτανε φίλος με τους παίχτες. Ήτανε φίλος με τους παίχτες. Τον ένοιαζε πιο πολύ να είναι φίλος με τους παίχτες παρά να κάνει ένα καλό παιχνίδι, τα καλά παιχνίδια που ήταν στην Ισπανία. Κοίταξε, το να είμαι φίλος με τους παίχτες δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει καλό παιχνίδι. Σίγουρα, σίγουρα. Τι θέλω να πω. Εγώ βλέπω ξένο ποδόσφαιρο, που ξέρεις ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να δω, να πάω στο γήπεδο στην Ελλάδα, γιατί φοβάμαι, κινδυνεύω. Αν πάω σε παιχνίδι στην Ελλάδα, κινδυνεύω. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά ξέρεις τι θέλω να πω, Γιώργο, ότι γιατί είμαστε κότες στο Champions League, στο Europa League τα προηγούμενα χρόνια και στην Ελλάδα τα κενόλα. Αυτά γιατί εκεί πέφτει ο πέλεγης. Μα αυτό είναι, Γιώργο, ότι εκεί τηρούνται οι νόμοι. Και εδώ σε εγχώριο επίπεδο δεν τηρούνται οι νόμοι, Γιώργο. Τι θέλω να πω για το ΛΑΟΤ, επειδή βλέπω και ισπανικό ποδόσφαιρο, ο ΛΑΟΤ. Εγώ μόλις άκουσα ότι θα πει ο ΛΑΟΤ για να σφυρίξει τον τελικό, είπα ότι δεν μπορεί ο Κλάτεμπρεκ να πέφτει σε τέτοιο ατόπιμα. Δεν θέλει μόνο ο ΠΑΟ κανανέωση, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που είπες εχθές. Θέλει και η διαιτησία ανανέωση. Πού τον βρήκαν αυτόν τον Κλάτεμπρεκ και τον φέρανε στην Ελλάδα με τόσο παχυλό, με τόσο παχυλές αμοιβές? ΛΑΟΤ, φέρνεις το ΛΑΟΤ. Πρέπει να φέρνεις έναν άλλο διαιτητή που να μπορεί να κατευνάσει όλο αυτό το κλίμα που ήταν. Τώρα όσον αφορά για το Βιερίνια που είπες, αυτόν τον παίχτη εγώ έπαψα να τον πιστεύω από όταν έφυγε από το Αμβούργο, Γιώργο. Από το Αμβούργο, από την Μπόλτμπουργκ, συγγνώμη. Ένας παίχτης που πάλι τσακώθηκε, πάλι έφερε αναστάτωση εκεί που δεν υπήρχε. Ένας παίχτης που είναι πλέον παλέμαχος, Γιώργο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Τι να συμφωνώ? Υπάρχει κάποιος που να μην συμφωνεί? Ένας παίχτης που είναι παλέμαχος, δηλαδή γιατί έφερε αυτή την αναστάτωση, διακόπηκε το παιχνίδι, πήγαν οι παίχτες, πήγαιναν στα αποδυτήρια και αυτός τσακώθηκε, έφερε τα νεύρα, πλακωθήκαν οι παίχτες από ό,τι ακούσαμε και σε κάποιες εκπομπές στη Θεσσαλονίκη μεταξύ τους, παίξανε μπουνιές μέσα στην καταπακτή, μέσα στη φυσούνα. Δηλαδή ένας άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω, ποιος είναι αυτός ο παίχτης που φέρνει την αναστάτωση σε μια ομάδα εκεί που προσπάθησαν όλοι να είναι ήρεμα τα πράγματα? Γιατί αυτός ο παίχτης πάντα πρέπει να φαίνεται? Αυτός ο παίχτης σε κάθε αγώνα θέλει να φαίνεται, Γιώργο. Αυτό είχα να πω, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, Γιώργο Αράφη. Γεια χαρά. Θα ακούσουμε μετά τη συνέχεια. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Ορισμένες παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, ναι, ακούγοντας τους φίλους εκπομπής και τις προηγούμενες ημέρες και, ναι, διαβάζοντας και λίγο τα ειδησιογραφικά. Ναι. Όταν έληξε το πρωτάθλημα, έτσι όπως το παρουσιάσανε δημοσιογραφικά τα παιχνίδια, θα έλεγα ότι ζούμε σε κάποιο παράλληλο σύμπαν. Γιατί
Όλοι λέμε ότι ας πούμε η χρονιά του Ολυμπιακού ήταν αποτυχημένη χρονιά. Σωστά. Βέβαια. Μόλις πήρε το πρωτάθλημα με τις φωτογραφίες και με αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος. Έγινε πιέστης. Ναι, έγινε. Φάνηκε σαν επιτυχημένη χρονιά, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός. Επιτυχημένη σαν τίτλος. Όχι όμως σαν εικόνα. Ναι, δεν το παρουσιάσαν αυτό γιατί δεν είχαν τεθεί στόχοι στην αρχή της χρονιάς. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω ότι καμία ομάδα δεν είχε βάλει στόχους. Ενώ μεταξύ τους, δηλαδή στον προπονητή τους, θέτουν στόχους. Τι θα πρέπει να γίνει φέτος ή τι περιμένουμε φέτος. Στους φιλάθλους είναι πάντα ένα παραμύθι. Δηλαδή, θυμάστε παλιά που λέγανε πάμε για κάθε παιχνίδι γερά και θα κάνουμε στο τέλος ταμείο. Υπάρχει μεγαλύτερη παπάντζα αυτός σε εταιρεία ή σε ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι δυνατόν να πηγαίνει ο πρόεδρος και να του λέει, ξέρεις κάτι, θα σε κρίνω στο τέλος αφού δούμε κάθε παιχνίδι πώς έχει πάει. Και πάντα εκ του αποτελέσματος. Δεν έχουν στόχους στην αρχή της χρονιάς τι θα κάνει η ομάδα και που θέλει να φτάσει κτλ. Και από ό,τι φαίνεται, όλοι του είχαν βολέψει το πράγμα εκτός της ΑΕΚ, βέβαια, που ήταν εντελώς εκτός. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός, επειδή ας πούμε πήγε καλύτερα από πέρσι, λέγαμε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Και ο ΠΑΟΚ θα ήταν εντάξει αν είχε πάρει το κύπελο. Αλλά δεν πήρε το κύπελο και χάλασε μανέστρα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει. Αν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, θα ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Θα ήταν μια χρονιά που πήγαν όλοι καλά. Και εμείς θα τρύπαμε τα μάτια μας και θα λέγαμε μας δουλεύουν όλοι. Μα το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ. Αν είχε κερδίσει με 2-0 στο Χαριλάου, ναι, θα κρυβόντουσαν όλα. Και θα λέγανε, να, δεν βγήκαμε Ευρώπη ομάδα. Ναι, και εμένα με τρελαίνει. Και το άλλο που με τρελαίνει είναι το εξής. Λέμε, ας πούμε, για τους πρόεδρους των ομάδων και αν θέλουν να φύγουν, τα σταματάνε όλα. Ας το πάω λίγο στο μπάσκετ. Ο πρόεδρος της μεγαλύτερης ομάδας στο μπάσκετ, με μεγαλύτερη ιστορία, ας πούμε, δεν είχε πει ότι είναι εφευρέτης της Αλτίας. Σε δήλωσή του ίδιος. Εγώ είμαι εφευρέτης της Αλτίας. Ναι, ακούς, ας πούμε, τον Μελισανίδη που βγαίνει στην τηλεόραση και λέει, ας πούμε, τον ακούς έναν άνθρωπο και λες ότι άμα του ανέβει το αίμα στο κεφάλι, είναι ικανός να πάρει ο ίδιος ρόπαλο και να βαράει. Ο πρόεδρος, ας πούμε, του ΠΑΟΚ μπήκε με πιστόλι μέσα στο γήπεδο όταν θεώρησε ότι τον αδικούνε, σωστά. Αυτοί, και περιμένουμε από αυτούς να λέμε τι, ότι θα παραμείνουν ψύχρεμοι. Και το άλλο το φοβερό. Να τους αναφέρει όλους. Ναι, όλοι. Και ο Μαρινάκης, ας πούμε, σα σπίδιξα στο. Θα παρεξηγηθεί. Όχι, όλοι μέσα. Και ο Βαρδινογιάννης με κυκλοφορούσε με όπλο μες στο γήπεδο και όλοι, έτσι. Μην τρελαθούμε τελείως. Εκεί που το με τρελαίνει όμως είναι στο εξής. Όσον αφορά τους φιλάθλους, οι οποίοι λένε, ας πούμε, ότι δεν είναι να πας για πόλεμο το γήπεδο και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Όταν έγινε, ό,τι έγινε στο ΣΕΦ, δεν ξέρω αν το μάθετε καθόλου, που είχε πάει ο στάρ του NBA, ο Ντουράντ. Ναι. Και το κάνανε το γήπεδο με τα καπνογόνα, κι εγώ δεν ξέρω πώς. Ας πούμε, δηλαδή που είχαν περάσει. Και καπνογόνα σε κλειστό χώρο, έτσι. Ναι, και δεν είπαν όλοι το τι φοβερή ατμόσφαιρα και το τι καταπληκτικά που ήταν. Αντί να πούνε τι δολοφονικά ήταν αυτά, καταπληκτικά ατμόσφαιρα του έκαναν. Επειδή δεν έφτασε στο σημείο να πέσει ένα μέσα να χτυπήσει κάποιον, ας πούμε, δηλαδή στο όριο. Δηλαδή και εμείς τι θέλουμε, ας πούμε. Θέλουμε να γίνεται το γήπεδο να είναι όχι κόλαση, να είναι ξέρω εγώ και εγώ δεν ξέρω τι, μέχρι το οριακό σημείο που να μην ξεφύγει σε κανένα παιδί, καμία πέτρα ή κανένα καπνογόνο ο οποίος μπορεί να μην στέκει και καλά, να φτάσει να χτυπήσει κάποιον. Δεν έχω καταλάβει τι θέλουμε ακριβώς. Θέλουμε να είναι τα γήπεδα εκκλησίες όπως είναι στη Γαλλία, ας πούμε, ή θέλουμε, ξέρω εγώ, να γίνεται χαμός κυρίου μέχρι το ακριβώς το σημείο που δεν θα φάει κανένα στο κεφάλι κάτι. Γιατί είναι πολύ εύκολο να αν σε αδικούνε να ξεπεράσεις το όριο, αν είσαι ήδη στο όριο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή είναι μαγιά, ας πούμε, όλο το γήπεδο να βράζει με καπνογόνα, να κινδυνεύει ο κόσμος να πεθάνει, ξέρω εγώ, από αναθυμιάσεις. Ναι, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι όλο το γήπεδο έβραζε από καπνογόνα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Για ποιο λόγο? Αθήνα γαμημένη, ο ΠΑΟΚ δεν πεθαίνει. Οι άλλοι επάνω, Βούλγαροι γάβροι του Βορρά. Όχι. Αυτό είναι ακριβώς ότι θέλουν όλοι να εκτονωθούν, έτσι. Ότι στο γήπεδο πάνε όλοι για να εκτονωθούν. Τέλος πάντων, τροφή για σκέψη. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, ρε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Γιώργο, τι έγινε? Καλά. Επιστρέψαμε, Γιώργο. Πες κάτι για την Πανάθα, ρε. Επέστρεψε στους τίτλους πάλι. Πες κάτι για την Πανάθα. Το πήρε με τσαμπουκά δίκαια, έκοψε το σερί του ΠΑΟΚ που δεν μπορούσε να το κάνει άγχο για 20 χρόνια. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πόσο χρόνο είσαι? 45. Πάμε παρακάτω, συνέχισε. Εντάξει, ρε φίλε, το λέω με την έννοια ότι όλο για τα επεισόδια και πέρσι μαχαιρωθήκαν. Τουλάχιστον φέτος δεν τραυματίστηκε κάποιος ή. με τα καπνογόνα, με την κάπνα ή με τα δακρυγόνα που είναι η μπάτση. Αυτά γίνονται, ρε φίλε, πάντα σε όλα τα παιχνίδια. Και να σου πω και κάτι. Ήταν εγώ πάθα πλάκα με την ατμόσφαιρα και με τα πανό. Ήταν φοβερή ατμόσφαιρα, δηλαδή τα πανό αυτά που είχαν φτιάξει τα παιδιά, δηλαδή μπράβο τους. Αλλά πες κάτι, ρε παιδί, εντάξει, ότι αυτό που είπε ο καπετάνιος, ότι όλα τα είπε με δύο κουβέντες ο καπετάνιος, φίλε. Που χαίρομαι που ξαναεπέστρεψε στο γήπεδο για τον Γιώργο τον Βαρδινογιάννη, ότι
η επιτυχία, η επιστροφή του Παναθηναϊκού στις επιτυχίες μετριάστηκε με τα γεγονότα. Εντάξει, τα είπε με δύο κουβέντες. Εσύ δεν τα λες με δύο κουβέντες, εσύ δεν είπες τίποτα. Ναι, εγώ σου λέω θα πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι απλά. Ρε Γιώργο, απλά μιλάμε όλο, δηλαδή δεν σου λέω το μικραίνεις. Απλά ναι, τι περίμενε να δει καμιά μπαλάρα, ντέρμπι ήταν. Δηλαδή ο Πάοκ θα πει στο δεύτερο πώς έγινε, δεν έκανε το δεύτερο γκολ. Γιατί και ο Παναθηναϊκός έπαιξε με ψυχή δυνατά, το κράτησε. Έτσι, δεν του βγήκανε οι κόντρες να κάνει το 2-0. Γιατί αν γινόταν το 2-0, πρέπει να μην τελειώνει. Αλλά αυτό ρε φίλε, εγώ πιστεύω τα καπνογόνα και αυτά πέφτουν σε όλα τα γήπεδα. Μην το μεγεθύνουμε. Δεν κοινά, εγώ έμαθα από γνωστού μου, εγώ δεν πήγα γιατί το φοβόμουν. Με 20.000 παοκτζίδες. Πάλια που έτρεχα, ας πούμε, και είχε κρίμα και το κόκκινο. Αφού πέφτει με σου τα είπατε, γιατί φοβούσα. Όχι, άλλο. Έμαθα ότι στο φεύγα, φεύγαν οι παοκτζίδες και οι Παναθηναϊκοί που φεύγανε με τα αυτοκίνητα τους χαιρετάγανε. Παιδιά, καλό ταξίδι και τέτοια. Δεν έγινε κάτι, δηλαδή, πίσω ότι έπεσε ξύλο μετά. Εγώ με τον Πάοκ, με τον Άρη τότε, δεν μπορούσα, Γιώργο, έλεγα, μα να φτάσω στο σπίτι μου. Με τον Άρη, στο 1-0 με το Λέτο, θυμάσαι. Με τα δακρυγόνα έξω, ρίξανε δακρυγόνα και φεύγαν οι Αριανοί και μετά δεν μπορούσα να γυρίσω στα μάτια, ξεκαναμά να γυρίσω στο σπιτάκι μου. Καταλάβετε. Και δεν πήγα για αυτό το λόγο σου. Λέω, είχα, μπορούσα να βρω εισιτήριο πολλές μέρες πριν και σε καλή στα επίσημα, ας πούμε. Αλλά δεν πήγα γιατί το φοβόμουν. 20.000 παοκτζίδες, λέω, θα γίνει, θα είναι η ατμόσφαιρα, αν θα αντέξεις. Εγώ μπορώ όπως άδειξε ο Γιώργαρος, 86 χρονών άνθρωπος. Μπράβο του να. Λοιπόν, ένα αυτό, δεύτερο. Μπράβο στην Πανάθα, έτσι, και στο Γιωβάνοβιτς. Είδες, το κλείσανε όσο καλύτερα μπορούσαν και πιστεύω ότι αυτό θα μετρήσει για την πορεία. Αλλά πρέπει να κάνει αυτό που είπε και ο καπετάνιος, να κρατήσει τους 14-15 αυτούς τους καλούς που στάθηκε σε αυτούς που στηρίχτηκε και να κάνει τρεις προσθήκες δυνατές ποιότητας. Σωστό, σωστό. Πρέπει να κρατήσει και τους 14 και τους 15 για να γίνει ιστορία. Εγώ σου λέω τους 15-16 που ήταν χρήσιμοι, που βασίστηκε ο Γιωβάνοβιτς, έτσι. Ναι, ναι. Τώρα ποιοι θα φύγουν, αυτό είναι για Σάντσες και για... πες τον άλλο, τον ξένο δεν είναι τον θυμάμαι. Πολύ, είναι ο Λούκμπης, είναι πολύ. Ναι, είναι 2-3 ας πούμε, τα άλλα τα παιδιά δεν πρέπει να τα, αλλά να κάνει τρεις μεταγραφές ποιότητας, δηλαδή να του πει ο καπετάνιος τώρα, δεν ξέρω αν είναι από πίσω ή εσύ ξέρεις κάτι ή θέλει να επιστρέψει. Δεν ξέρω και με τις δηλώσεις του Σαραβάκου, πρώτη φορά θα και τον Σαραβάκο να μιλάει. Ένα και αυτό. Μήπως παίζεται πίσω, δηλαδή να είναι ο καπετάνιος κοντά στην ομάδα πάλι. Θα μου πεις, δεν ξέρουμε και τι γίνεται. Αλλά να του πει δύο κουβέντες, έτσι. Πιστεύω με τον Αλαφούζο μιλάνε. Κοιτάξτε, και προχθές το γήπεδο τον είδα, ας πούμε. Αυτό, αλλά ρε φίλε, πολύ δηλαδή. Ακούω τους αεκτζίδες, έπαιξε δύο φορές και έχασε. Ο Παναθηναϊκός, ρε Γιώργο, κράτησε την κυριαρχία. Τους 5 τελικούς από 70 που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, έχει πάρει τους 4. Έτσι, κράτησε την κυριαρχία στους τελικούς με τον ΠΑΟ. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός το χάσανε όσες φορές παίξανε. Αυτό δεν μετράει. Μάλιστα. Δεν το λες. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν σου λέω τα επεισόδια. Έγινε ένα μέτριο παιχνίδι. Τελικός είναι, ρε φίλε. Τι θέλεις να δεις, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μετά θα στηριζόταν πολύ αμυντικά. Και λάθος του Γιωβάνοβιτς που έβγαλε το διαφάνειες. Αυτό μόνο. Ότι έβγαλε το διαφάνειες πρέπει να το βγάλει στο 85 εκεί. Όχι τόσο νωρίς. Μόνο σε αυτό έγινε στο Γιωβάνοβιτς. Έτσι. Ένα λάθος του Πέρες που κάνει τη φάση με τον Πίσεσβαρ. Οι άλλες φάσεις πιστεύω ήταν ελεγχόμενες. Και το παιχνίδι κρίθηκε στη δύναμη που έπαιξε ο Παναθηναϊκός με μέταλλο όπως πάντα. Έτσι. Και πέτυχε τον στόχο. Από εκεί και πέρα, φίλε, για την Ευρώπη που λες, εγώ το δέχομαι ότι πήρε κάποια λεφτά, αλλά πήρε αυτά τα λεφτά χωρίς να είναι στους ομίλους του Champions League που λες. Αυτά τα λεφτά τα 35-40 πέρυσι όταν είσαι στους ομίλους, ρε Γιώργο. Ναι, δε, όταν αποκλείσει, έκανε μόνο μία νίκη με τη Μαρσέη. Μιλάω για φέτος, μιλάω για πέρυσι. Όχι, εγώ για φέτος έλεγα ότι είναι. Για πέρυσι αυτό ήταν η λίστα του Τζούβο. Ναι, μπράβο. Στους ομίλους, όταν είσαι στους ομίλους, παίρνεις αυτά τα λεφτά, βέβαια. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Άλλο. Αλλά το θέμα είναι τι έκανε, έτσι. Τι ομάδα έφτιαξε, τον προχώρησε. Αυτό λέμε. Τέλος πάντων, εγώ σου είπα και την άλλη τα τρία πράγματα που πρέπει να δει ο Αλαφούζος. Μπράβο δηλαδή που αυτό είναι οπωσδήποτε το Γιωβάνοβιτς και τα μάτια του. Και από εκεί και πέρα τρεις, όχι πολλούς. Τρεις, τέσσερις μεταγράφεις, κάποια backup για εναλλακτικές λύσεις. Α, για τον Χατζηγιοβάνη θέλω να σου πω, αν δεν, για να μείνει. Που για μένα για εναλλακτική λύση ο Χατζηγιοβάνης δεν είναι άσχημος. Αλλά για εναλλακτική λύση, έτσι. Αν. Αυτό ρε φίλε. Και ζήτημα για τον Τόκεν, Γιώργο, πώς την πάτησε ο Τόκεν. Δηλαδή από τους οργανωμένους είναι και μεγάλος αυτό που λέγε και ο Μπιλ. Ρε παιδί μου, πέπια στη φωτοβολίδα και. Μα ξέρει από πώς την πάτησε. Δεν κατάλαβε ότι ήταν δυναμητάκι. Ναι, και είναι καλός δηλαδή. Εγώ με τον Κανέλο και ο Κανέλος παλιά που ήταν ο Γιώργος και αυτός, τα παιδιά αυτά.
είναι από τους καλούς οργανωμένους. Δεν είναι, κατάλαβες τι σου λέω. Έτσι τρέχει, είναι και ο Ντόκεν με δύο κόρες. Πώς την πάτησε τώρα αυτή, πώς δεν έπαθε μια μεγαλύτερη το παλικάρι. Κρίμα να είμαι, εγώ το είδα, σου λέω. Έγινε, αγόρι μου, έγινε, υπολογία σου. Γιατί το βλέπα, Γιώργο, με τόσους παουτζίδες, πάλι καλά που δεν ξέφυγε το μάτς. Δηλαδή, έγινε, παπαδάσανια, σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα, ρε, τα λέμε, γεια, γεια. Έλα, φίλε. Έλα, Γιώργο. Έλα. Καλησπέρα, Φούξο, με ρωτάει τι κάνεις. Έλα, καλά, εσέ. Καλά, εσέ. Γρήγορα έχουμε ένα λέντο μόνο. Εντάξει, απλώς θέλω να πω δύο λόγια. Άκουσα το Παναθηναϊκό το προηγούμενο. Τι είπα, όπως λέει, θέλουμε τρεις παίκτες και με τρεις παίκτες τι θα κάνουμε. Εγώ λέω, θέλουμε έξι όπως είμαστε τώρα με τις φυγές αυτές, Λιούγκοβιτς, Φιτάρ, Χατζηγιοθάνη, Μαουρίτσιο, Αγιού και Μπέκ, αυτοί στον Παναθηναϊκό δεν είναι ακόμα αυτοί. Τους έχω ξεχάσει κιόλας. Λοιπόν, θέλει έξι πρωτοκλασσάτους παίκτες για να μπορέσουμε να χτυπήσουμε διάδα. Τώρα, άμα πάμε για τέταρτη ή πέμπτη θέση, πάω πάσο, να πάει 2-3 και με τους ίδιους να χτυπήσουμε τέταρτη ή πέμπτη θέση. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Έγινε και να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, εγώ, γεια σου. Έλα! Έλα, Χόρχε! Πού είσαι, δε? Τι έγινε, καλά. Τι κάνουμε. Καλά, εσύ, δε. Λοιπόν, έλεγε τόσο καιρό ότι ο ΠΑΟΚ στη συνείδηση του κόσμου έχει πάρει τη θέση του Παναθηναϊκού. Αγωνιστικά. Ναι. Εγώ θα σου πω τώρα κάτι έξω αγωνιστικά. Uh-huh. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει στη συνείδηση του κόσμου τη θέση του Ολυμπιακού. Αυτό είναι γνωστό. Δεν γίνεται, Γιώργο, να ρωτάω τον κόσμο πριν τον τελικό του κυπέλου με ποιον υποστηρίζει εσύ που δεν είσαι ούτε ΠΑΟΚ ούτε Παναθηναϊκός. Τι Ολυμπιακοί μου πάνε, θέλω να είμαι με τον Παναθηναϊκό. Όλοι οι Ολυμπιακοί λέγανε Παναθηναϊκούς. Τι αεξίδες μου είπαν, θέλω να είμαι με τον Παναθηναϊκό. Τι Αριανοί μου είπαν, θέλω να είμαι με τον Παναθηναϊκό. Τι Απολωνιστές, τι Ηρακλειδείς. Όλες οι ομάδες θέλω να είμαι με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια ήταν Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση της αντιπάθειας. Τώρα έχει γίνει ο ΠΑΟΚ. Τα τέτοια είναι γνωστά. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ξέρουν, όπως ξέρουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Τώρα εγώ θα σε πάω όμως παρακάτω. Γιατί με αυτά τα τηλεφωνήματα που έχω ακούσει από τους συνοπαδούς μου σήμερα, μου έχει σηκωθεί η τρίχα κάγκελα από μερικούς. Εάν συνεχίσουν έτσι και βγαίνουν και λένε τέτοια πράγματα, όπως ας πούμε το πρώτο τηλεφώνημα που άλλος μίλαγε για εφτάρες και άλλα τηλεφωνήματα που άκουσα, βλέπω τον Παναθηναϊκό σε 5 χρόνια να γίνεται πιο αντιπαθητική ομάδα. Εδώ ρε μάγκες, ο Μπίλμπα η τάξη έβαλε την μπάλα κάτω. Από τότε που είπε χαμηλά η μπάλα, που δεν έβγαινε να λέει φαφάρες, βλέπετε ότι ο Παναθηναϊκός πάει καλύτερα. Μην το χαλάμε τώρα. Τώρα, όσον αφορά το τελικό του κυπέλλου, εντάξει, δεν το σχολιάζουμε καν. Δεν ήταν μάτς αυτό. Μπορούσε να συναγωνιστεί εύκολα το μάτς του τελικού του Europa League. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιώργο. Ποιο ήταν χειρότερο από τα δύο? Έλατε. Ποιο ήταν χειρότερο από τα δύο? Να σου πω κάτι. Όταν είσαι μέσα στο γήπεδο όπως ήσουν εσύ, η ώρα περνάει πιο γρήγορα. Παρά ότι όταν είσαι στην τηλεόραση. Γιατί όταν είσαι μέσα στο γήπεδο, θα δεις και κάποιον τύπο που θα αφήνει μια ατάκα. Ναι, θα δεις γκόμενα. Θα δεις κάτι άλλο που θα σου τραβήξει το ενδιαφέρον. Ενώ στο σπίτι όταν το βλέπεις από την τηλεόραση, δεν σου τραβάει πολλές φορές το ενδιαφέρον, εκτός από την μπάλα που παίζεται εκείνη την ώρα, όπως εστιάζει η κάμερα τέλος πάντων. Χαμηλά η μπάλα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις μεταγραφές. Ας ελπίσουμε του χρόνου ο Παναθηναϊκός να φτάσει στο σημείο να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Αυτό ακριβώς που λέω. Όχι να το πάρει. Ας φτάσει λοιπόν στο σημείο να το διεκδικεί το πρωτάθλημα. Ας μπει στους ομίλους του Conference League, γιατί έχει πολλά χρόνια που είχε παίξει με τον Άγιαξ και με την Εστορίλ. Τώρα πάει μια πενταετία, γιατί λένε άλλων ομάδων οπαδοί ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια να βγει στην Ευρώπη, 10 χρόνια. Δεν είναι έτσι, είχε βγει πριν 5 χρόνια. Βέβαια είχε βγει και πριν 4 χρόνια και πριν 3 χρόνια, αλλά δεν είχε πάρει άδεια για να παίξει στην Ευρώπη. Γιατί μερικοί δεν τα θυμούνται και αυτά. Και ξεκίναγε και με μείον 6, δεν του δίναν και άδεια με αυτά όλα τα έσχη που έκανε ο Αλαφούζος όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα εντωμεταξύ κάτι άκουσα, δεν ξέρω αν το πήρε το αυτί σου κάπου. Θα δώσει λέει πριν στους παίκτες. Έτσι για την κατάκτηση του κυπέλου. Έτσι είπε. Δεν έχει μαθευτεί αν θα. Τι πριν θα δώσει στους παίκτες και αυτά. Δεν ξέρει τίποτα. Όχι. Αλλά θα το μάθουμε γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα, για να πάμε και στα επόμενα, να το προχωρήσουμε και παρακάτω, αύριο έχουμε και Ρώμα Φέγενορ. Πώς το βλέπεις, γιατί και οι δύο ομάδες είναι από τη φύση τους επιθετικές. Θα δούμε τουλάχιστον ένα καλό παιχνίδι. Πιστεύω να μην είναι σε στυλ Άιντραχτ. Δεν νομίζω. Όχι, άμα δεν είναι νομίζω. Έτσι, ας να πες το διάλογο. Ναι. Λες να το γυρίσει ο Μουρίνιο αυτό που κάνει για να παίρνει τα κύπελα, να τους βάλει όλους πίσω. Προθέσει ένα και δόμα που κέρδισε 0-3 εκτός έδρας. Την Τωρίνο. Ναι, ήταν καλή. Αυτός ο Άμπραχαμ που ήταν στην Τσέλσι τον πήρε η δόμα. Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Ναι. Πολύ καλός. Είχε κάποιους παίκτες καλούς, γρήγορη ομάδα.
Κάτι μου δείξε προθες με τη... Η Φέγενορντ είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Η Φέγενορντ είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα και έχει πολλούς αυτοματισμούς. Δηλαδή πολλές φορές οι επιθετικοί της μπροστά κάνουν αυτά τα τρίγωνα τετράγωνα, αλλά πίσω είναι χωνή. Πίσω είναι χωνή. Είναι δηλαδή όσα βάλουμε και όσα φάμε. Ελπίζω τουλάχιστον αύριο να μας κρατήσει, ρε παιδί μου, να δούμε. Μην είναι όπως την άλλη φορά που έλεγε σπάσαμε τις τηλεοράσεις και αυτά. Ευελπιστώ αύριο να δούμε ένα καλό παιχνιδάκι, εντάξει. Και μετά έχουμε και του Σαββάτου. Τα του Σαββάτου και... έχουμε μέρες ακόμα να τα συζητήσουμε. Ξεχάσε κάτι άλλο, πολύ βασικό. Για πες. Έχουμε κάτι άλλο την Κυριακή. Που πάρα πολλοί ψάχνουν διαστήριο να πάνε να δουν το μάτς. Έγιναν από Προτεστάντες Καθολικοί. Αλλάξαν ομάδα. Από Ολυμπιακούς έγιναν Νότιχαμ. Πλάκα, αυτό άκουγα από το σχολείο σα με την Νότιχαμ. Δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Εγώ σαν να παίξω, σαν αντικειμενικό, θεωρώ ότι αν η Νότιχαμ ανέβει στην Premier League, ο Ολυμπιακός θα χάσει. Γιατί εγώ αν ήμουν επιχειρηματίας, τα λεφτά μου εκεί θα τα ρίχνα. Μπορεί να αγαπάω την ομάδα μου να τη λατρεύω, αλλά σαν επιχειρηματίας, εκεί θα τα ρίχνα τα λεφτά. Γιατί να τα ρίξω στον Ολυμπιακό, ας πούμε. Τι μου προσφέρει το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο Champions League, αν πάω στον Όμιλο μέχρι εκεί, με θα καβατζώσω πάλι όπως είπες και πιο πριν τα 35 εκατομμύρια. Ενώ η Νότιχαμ, άμα προχωράει και πηγαίνει ακόμα καλύτερα στην Premier, θα οικονομήσει, θα βγάλει πολλά λεφτά από εκεί ο Μαρινάκης. Πάντως, όπως είναι τώρα, δεν μπορεί να προχωρήσει την Premier League. Αν ανέβει, πρέπει να γίνουν, να ξοδέψει λεφτά, να κάνει μεταγραφές. Για να δούμε. Α, δούμε. Κοντός το θέμα, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι εκεί ο Ολυμπιακή, μεταξύ αυτών και ο φίλος ο Θόδωρας, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε την Τότεναμ, επειδή την πήγε ο Μαρινάκης. Και έγινε Τότεναμ φανατικό. Τότεναμ, Νότιχαμ. Φανατικό. Επειδή την πήγε ο Μαρινάκης και λέει, πάω λέει την Παρασκευή, φεύγω, πάμε να δω την ομαδάρα. Χριστέ μου, τι αρρώστια είναι αυτή. Μάλιστα. Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν την έχω δει καθόλου την Νότιχαμ φέτος, δεν έχω άποψη. Α, δούμε τώρα τι θα συμβεί την Κυριακή. Έγινε, ρε. Θα τα πούμε, Γιώργο, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Έλα, φίλε. Γιώργο, γεια. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Γεια σου, Γιώργο. Από το Άνω Κουφονούση σε παίρνω. Άνω Κουφονούση. Υπάρχει και κάτω Κουφονούση, όπου λέμε κάτω Παρίσια, έτσι. Ναι, Άνω Κουφονούση. Είναι, συνορεύει με το αυτό. Ναι. Με την Ραφίνα, ευθεία κάτω. Με τη Λαμπρινή, ναι. Ευθεία πάνω, ναι, ευθεία πάνω. Λοιπόν, Γιώργο, θα μιλήσουμε κι εμείς για το τελικό και εμείς έχουμε φωνή εδώ. Μήπως εμείς βλέπαμε άλλο μάτς. Κατά τη γνώμη τη δικιά σου, δηλαδή, έπρεπε να, ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που κέρδισε το μάτς δίκαια, έκανε φάσεις. Γιατί άκουσα, λέει, παιχνίδι δεν παίχτηκε. Λέει, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε μέταλλο, ξέρω. Ο Παναθηναϊκός από τον κόλ και μετά κλωτσούσε σωριδόν εκεί στο κέντρο για να μην περάσει η μπάλα από τα χάφη στην επίθεση. Αυτό έγινε στο δεύτερο μικρό. Ναι, στο δεύτερο μικρό. Γιατί το κόλ μπήκε στο 40, ας πούμε. Έκανε κάποιες αλχημίες ο Γιωβάνοβιτς που δεν πέτυχαν. Καταρχάς με ένα πιο. Ο Γιωβάνοβιτς είναι σκληρός προπονητής. Πολύ σκληρός, πολύ νευρικός και, κάνει και σκληρές ομάδες, έτσι δεν είναι. Κοίταξε, η έξοδο του Βιαφάνη ήταν από δυνάμει στον Παναθηναϊκό. Μετά έκανε κάποιε αλλαγέ ο άλλο, ο Λουτσέσκου, που δυνάμει στον ΠΑΟΚ. Δεν είχε να χάσει τίποτα, είχαμε μηδέν. Του λέει πάμε Γιούργια, και όπου το πει. Βγήκε Γιούργια, έχασε δύο κλασικέ ευκαιρίε και τέσσερα ο καμπούρη. Εγώ δεν λέω ότι άμα είσαι μεγάλη ομάδα, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν είναι μεγάλη ομάδα. Να μην το πω Παναθηναϊκούλη και προσβάλλω την ιστορία του. Έτσι το σέβομαι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή μπορεί να συγκρίνουμε το Σαραβάκο που κέρδισε μέσα στον Άγιαξ. Μην πιάνεις αυτό τώρα. Αυτή δεν είναι η ομάδα. Είναι λίγο, να πω, εφάμιλος του ατρόμητου, λίγο πιο πάνω. Είναι κάτω από τον ΠΑΟΚ, λίγο κάτω από την ΑΕΚ και κάτω από τον Ολυμπιακό οπωσδήποτε. Αλλά εγώ δεν είδα κανένα μάτς, εκτός αν θέλω η χείριση στα μάτια και στα αυτιά. Δεν ξέρω, να το ψάξω και αυτό, να το αν θέλω, μήπως έχω πρόβλημα. Το μάτς ήταν σούπα, κέρδισε ο Παναθηναϊκός με ένα μπέναντι κουκούλα. Έτσι. Ο άλλος πήγε να κάνει μετάνια εκεί πέρα, δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Ξέρω εγώ τι πήγε να κάνει εκεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο δικός μας έβαλε το πόδι από πίσω, να διώξει την μπάλα και δόθηκε ένα πέναλτι. Άμα θα μου πεις ότι γράφεις το Ρώσος Φίλου Αγώνα, έτσι δεν είναι. Πάντα. Ρώσος Φίλου Αγώνα, έτσι δεν πάντα. Είναι. Πάντα. Αυτό είναι. Τώρα όσο και να. Αλλά πάντως μην νομίζω ο Παναθηναϊκός ότι έγινε ομάδα. Πάντως στο πρώτο μήχρονο ο Πάουτα ανύπαρκτος, είναι πίσω. Ανύπαρκτος ήταν. Εγώ το λέω, αφού 5-6 παίκτες που είχε να τους, ούτε σε σέλφι έχουν βγει στην κερκίδα του πόστο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Γιατί αυτή είναι ομάδα τώρα. Γιώργο, το προτάσμα το παίρνει ο Πάγκος. Δεν το παίρνουν οι βασικοί. Δηλαδή θέλεις ρεζέρβες. Αυτοί παίρνουν το προτάσμα. Και να μην χάνεις βαθμό στις μικρές ομάδες, εισαγωγικά που λέμε, στις περιφερειακές ομάδες. Αυτά είχα να πω, Γιώργο. Έγινε. Εγώ πιστεύω και για το Σάββατο να πω ότι. Για το μάτς του Champions League, ότι πιστεύω ότι η Liverpool είναι μια ομάδα όντως με μέταλλο και ελπίζω να το σηκώσει.
Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Πολύ καλό. Καλώ τον. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλά. Μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά, δε φίλε, να μην μα ξυγνώσει και να μην κοπήσει. Λοιπόν, εγώ θα πω δύο κουβέντε. Μία θα πω μόνο για αυτό που βγαίνει, αυτό ο Κουνουμάκο και προσπαθεί δηλαδή να την κάνει την εκπομπή πολιτική. Μην τον παρεξηγεί και μην είναι σημασία. Πάμε παρακάτω. Κατάλαβε κάποια πράγματα. Εντάξει, το παιδί. Λέει και αυτά, εδώ λέει για το Μητσοτάκη. Δεν είμαι εντάξει, είσαι ένα άλλο κόσμο. Λέει για το Μητσοτάκη, λέει και τον άλλο. Και δεν είναι δούμε ότι σε όλα τα ραδιόφωνα τη Αθήνα παίρνει. Ναι, ένα άλλο πάλι. Θα σου πω μία και μετά κλείνω. Ναι. Λοιπόν, τώρα για τον Αϊτόρ. Πήγε εκεί πέρα και τα πιασε εκεί πέρα. Ολυμπιακό είμαι εγώ, να ξέρει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, όταν του έχουν οι μάνατζερ τώρα και του δίνουν μια μακαρονάδα και τρώνε και ένα μπιφτέκι. Και πηγαίνω αυτή εκεί πέρα και βάζω το χέρι στην καρδιά ότι είναι η Παναθηναϊκή αυτή. Πού είναι ρε οι παλιές οι ομάδες αμέ. Πού είναι οι παλιές οι Παναθηναϊκοί. Οι Ολυμπιακοί, οι Παουκτζίδες. Πού είναι αυτοί. Πηγαίνω τώρα και σηκώνω εδώ πέρα το βάζω το χέρι στη φανέλα στην καρδιά. Εγώ, τι Παναθηναϊκός ρε αύριο θα φύγεις. Πού θα πας. Με μακαρούνα εδώ ο Χάλαντ υπόγραψε συμβόλαιο 60 εκατομμύρια και τα 40 πήραν οι μάνας. Τι θα πάρει αυτός. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Ναι Γιώργο μου. Έγινε, να σε καλά, για καλά. Έλα φίλε. Hello. Hello. Δουμπουντουμπουντουμπουντου. Για λέγε. Τι να πω, δύο λείπες σε μια χαρά. Ποια λέει χαρά. Η πρώτη μου λείπη είναι, λυπάμαι τον Κακομύρη το Σαββίδη, τόσα εκατομμύρια που έχει βάλει πέρα σε αούγκανους. Αυτοί δεν καταλαβαίνω τι να τους κάνεις. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και Παναθηναϊκού βέβαια, αλλά Παναθηναϊκού, εντάξει, μπορώ να πω μια κουβέντα λιγότερη. Τι να πεις ρε φίλε, να βάλεις τα ωραία σου λεφτά, να προσπαθείς να τους κάνεις ανθρώπους. Και αυτοί να πηγαίνουν εντελώς αντίθετα. Εντελώς αντίθετα. Να βάζεις τα λεφτά σου, να σε τρυπάνε, να σε κλειδωθούν, να σε ξεφτυλίζουν, να σε στέλνουν στα δικαστήρια για πάρτι τους, να τρέχεις. Τι να πήρε ο άνθρωπος, βέβαια. Η δεύτερη μου είναι κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό έπρεπε να είναι χτες. Να το ζήσουν και να πάνε, να επιδείξουν η μισή από μια εξαιρετική άλλη, η μισή από την άλλη, και να πάνε να κάτσουν αγκαλιά για να ξαναγυρίσουν στα γήπεδα. Και αντί να κάνουν αυτό, σκοτωθήκανε, ρε. Τι να πήρε. Τι να πεις. Και απ' την άλλη ρε φίλε, βλέπω ένα Παναθηναϊκό κερδάει, κλαίνε, κακό. Πόσο μικρό δεν είναι αυτός ο σύλλογος πια, που για ένα κύπελο έγινε τόσο χαμός. Δηλαδή αυτός είναι ο Παναθηναϊκός που θα πάρει ένα κύπελο, θα κλαίει όλη η Ελλάδα. Λες και είναι να πούμε ο Πανιώνιος, ο Απόλλωνας είναι. Ποιος είναι ο Παναθηναϊκός ρε. Τι να πεις ρε φίλε. Άγιος βλέπεις και τι ώρα. Τώρα για το ποδόσφαιρο τι να πεις. Αυτοί και οι δύο προπονητές πρέπει να. Να τους κρεμάσουν, να τους κρεμάσουν. Κατεβαίνει ο Λουτσέσκου και κατεβαίνει με 3-4 σεντρεφόρ και τον τσιγκάρο τον αφινιώξει. Δεν παίρνει τον τσιγκάρο, καλύτερο του χάρου. Και παίζει με 5 γέρους και πολεμά να κερδίσει μας. Ο δε άλλος κάνει αλλαγή και μου πάει μέσα τον κουρμπέλι. Σου κάνει κουρμπέλι στη μωρέ. Τι να σου κάνει, μιλάς, Σε ακούω. Ακούσε, μονόλογα, είναι κακό πράγμα. Προσεκτικά σ' ακούω. Εμένα μ' αρέσει ο διάλογος, φίλε. Ευλαβικά σ' ακούω. Ευλαβικά, να μου πεις, φίλε. Ποιος προπονητής θα ήταν στον ΠΑΟΚ και θα γύριζε πίσω που άκουσα και σε άλλες εκπομπές. Ποιος θα ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ και θα γύριζε με αυτά που κάνει ο Λουτσέσκου πίσω στη Θεσσαλονίκη. Στα τέμπη θα τον εκκρεμούσανε αυτά που κάνει. Αλλά εντάξει, αβαβά όλα εκεί πάνω. Τι να πω. Όφη τι έγινε. Τίποτα δεν παρακολουθώ. Τι να παρακολουθήσω. Να περιμένω με τα γραφολογία όλο τι έρθει και τι γι' αυτό. Τι να μου φέρει. Άμα δεν δω τον άλλο μέσα στο γηπεδάκι. Σωστός. Άμα δεν δω τον άλλο να μπει μέσα στο χορτάρι. Και να δω αν ξέρει να κοντρολάρει την μπάλα, δεν μου λέει τίποτα. Αυτή άμα τους λέω καμία κουβέντα, λέω, ρε, φάσανε, σαΐτα φεύγει. Μερσαΐτα φεύγει, ξέντρα, ξέρει να κάνει. Άμα ξέρει να κάνει ξέντρα και τις θέσεις τα δίχτυα, με ξέντρα δεν την κάνω εγώ τη σαΐτα. Φεύγει μπρος, ξέρει να κάνει γκολ. Άλλο παιδί, βρε, μπάλα ξέρει να είναι. Τέλος πάντων. Έγινε, βρε. Εσύ τι θα κάνεις τώρα, θα το δεις. Τη Δευτέρα είναι το δικαστήριο. Από πότε θα γίνει το. Τη Δευτέρα. Το μπαράζ. Ποιο μπαράζ. Κάτι θα γίνει το δικαστήριο πρώτα του Πανετολικού. Θα γίνει τον Πάρα με τα Κλειβέρια και. Και Λαμία. Ναι. Όχι, προγίνει το δικαστήριο του Πανετολικού. Είσαι έτοιμο να τα δώσει όλα εκεί. Εγώ να τα δώσω όλα. Είναι αυτά που. Ε. Ναι, σαν ομάδα ρε φίλε. Αν σου πούνε αύριο πήρα να παίξει τον Πάρα, τι κάνει. Θα πάω να παίξω με τη μικρή ομάδα που έχω. Έγινε κρίτη. Σε ευχαριστώ πολύ, τα λέμε για καλά. Έλα φίλε. Γεια σου Γεωργίου, τι κάνει. Καλώ τον, ναι. Ποιος είμαι? Ο Μίτσος. Μπράβο. Να σου βάλω Μίτσο. Θα μου βάλεις τον Dire Straits του In The Gallery. In The Gallery. Έγινε, γεια. Έλα φίλε. Γεια σου Γιώργο. Γεια. Θανάση από Αγγλία. Καλώς τον.
από τις λίγες φορές που σου ακούω ζωντανά όλη την εκπομπή. Ναι. Και την ευχαριστήθηκα πολύ με τη μουσική και όλα αυτά. Συνήθως ακούω κονσέρβα μέσω του Ninja TV. Ναι. Οπότε τα σέβη μου και στο Ninja TV πάντα την ανεβάζει την εκπομπή. Για τη Liverpool κάτι να πω. Για λέγει. Πολύ ψυχοφθόρο αυτό που έγινε την Κυριακή. Καλύτερα δηλαδή η Manchester City να κέρδιζε 3-4-0 στο ημίχρονο. Πάρα αυτό που έγινε. Και να τελείωνε εκεί. Ο τρόπος που κέρδισε. Ο τρόπος, ναι. Γιατί με το που έγινε το 0-2 και οι άλλοι αγχωθήκαν πρέπει να βάλουμε γκολ, πρέπει να βάλουμε γκολ. Μετά από εκεί ήταν δύσκολο. Κοιτάξτε, τρία γκολ σε 5 λεπτά, αυτό δεν γίνεται. Τέλο, τρία μάτς μείναν αυτή τη βδομάδα. Ένα αύριο η Ρώμα, που λογικά θα το πάρει. Σαββάτο που είναι ο τελικός Champions League, που είναι αμφίβολο γιατί δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Φαμπίνιο και ο Τιάγκο. Μήπως δεν παίξει και ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ θα παίξει και ο Λιγκά Βαν Ντάικ. Το θέμα είναι στο κέντρο. Ναι. Γιατί αν δεν παίξουν αυτοί οι δύο, βλέπω πάλι τον Μίλνερ 36 χρόνια να παίξει τον τελικό. Και μετά την Κυριακή που είναι η Νότιχαμ. Το είπαμε. Φαντάζεσαι η Νότιχαμ ανέβει η Premier League. Θα βλέπω το Μαρινάκι να κάνει πασαρέλα στο Anfield και στο Old Trafford. Το φαντάζεσαι αυτό. Και στο Stafford Bridge. Σε όλα αυτά, ναι, σίγουρα θα πάει. Σίγουρα σε όλα θα πάει. Καλά, για τον τελικό δεν είμαι και πούμε πολλά της Ελλάδας. Αυτά Γιώργο. Α, και κάτι περί μουσικής κιόλας. Για λέγει. Μια και θα αρέσουν οι Rolling Stones και μέρος και εμένα. Οι Rolling Stones ανακοινώσαν συναυλίες για τα 60 χρόνια από την. Από την είδησή τους θα κάνουν 14 συναυλίες. Όχι, δεν θυμάμαι από συναυλίες. Πάντως αυτό που διάβασα ότι ο Mick Jagger θα έχει μαζί του τον προσωπικό καρδιολόγο. Μα είναι 80 χρονών. Το άλλο θέμα είναι ότι επειδή του έχω δει δύο φορές και την τελευταία φορά που του είδα συναυλία, τα εισιτήρια πάνω από 150 ευρώ και πάνω. Πού θα τα βάλουν τα λεφτά αυτά, έρμα. 68 χρονών φτάσανε. Και λίγο, και λίγα είναι. Αντί να βάλουν τα εισιτήρια με 50-60 ευρώ να πάνε του δει όλο ο κόσμο, οι πιτσιρικάδε, θα υπάρχουν σου δίνουν μια φορά. Εγώ νομίζω ότι αυτό καρπώνονται και πολύ και οι μάνατζερ και οι άλλοι. Ναι, εντάξει, αλλά παραπάει 150 ευρώ να δει. Εγώ που είμαι Αγγλία, με 150 ευρώ κατεβαίνω Ελλάδα και πάω διακοπέ. Εγώ τώρα του τόμου δεν πάω του δω. Ναι, εντάξει, είναι το ίδιο τώρα. Εγώ ξέρω, του λατρεύω έτσι. Δεν μπορώ να του δω, παιδί μου. Εδώ θα προχθήσω τον Έρικ Μπάρτ που βγήκε στην τηλεόραση εδώ στην Ελλάδα και λυπήθηκα και λέω αμάν, αμάν. Μέχρι πότε. Έχει πεθάνει και ο Τσάρλι Γουότ και δεν παίζει. Ναι. Και αυτό που έφυγε από τη ζωή είναι ο πιο ήσυχο κιόλα. Ναι, και ο πιο. Και το καλύτερο παιδί. Οι άλλοι που έχουν κάνει τα πάντα και έχουν αφήσει εξόγαμα σε όλο τον κόσμο. Και ο Ρο Γουντ έχει καρκίνο 5 χρόνια. Δεν πεθαίνουμε τίποτα αυτή. Όχι, ρε. Το έχουν πει αυτή. Δεν είναι αιώνι, είναι δυσαιώνι. Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Πάμε, έλα φίλε. Καλησπέρα, Άρχοντα. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιού. Καλημέρα, καλησπέρα. Χαιρετώ. Ο Μανώλης από Γερμανία είμαι, καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Έλα, Μανώλη. Όλα καλά. Καλά. Σε είδα στο YouTube, σας χάρηκα εκεί με τον Αυγολέμωνο. Στον Αυγολέμωνο, όλοι παρέ, καμιά πενταριά άτομα. Από όλα αυτή, από όλα αυτή. Όχι από όλα αυτή, από όλα αυτή θα λέω. Λένε κάποια αέρια, ελεψίνα. Ναι. Ο κύριος καθηγητής γνώσης. Ρεσιτάλ, ρεσιτάλ. Ρεσιτάλ. Λοιπόν, κύριε Γεωργίου, εγώ δεν θα μιλήσω πολύ για τον τελικό γιατί έγινε σούπα πλέον. Ναι. Και εκτός αυτού ήταν η μεγαλύτερη αηδία που έχω δει στη ζωή μου. Και σαν ποδόσφαιρο και οπαδικά και δεν είχε τίποτα να προσφέρει αυτός ο τελικός. Εγώ τον κατατάσσω προσωπικά στο χειρότερο τελικό όλων των εποχών της Ελλάδος. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Και δεν μιλάω ως παοξής. Συγχαρητήρια καταρχήν στον Παναθηναϊκό για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Μιλάω και για μας και για. Είναι τραγικό, τραγικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό δεν θέλω να ασχοληθώ καθόλου για τον τελικό, να μιλήσουμε λίγο για Ευρώπη. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε. Ο Γκουαρδιόλα είχε άγιο, έτσι. Ο Γκουαρδιόλα είχε άγιο. Σώθηκε τα τελευταία λεπτά. Με τα πόδια θα πήγε στην Ισπανία, αν δεν κύριε. Με τα πόδια λέτε, ναι. Εντάξει, ήταν. Έμαθε κάτι από τη Ρεάλ όμως. Του μάθε κάτι Ρεάλ. Το είπε. Λέει, η Ρεάλ με έμαθε να πάω στις 200 λεπτά. Αυτό πιστεύω φτιάχνει τον Ρονάλντο. Τον Ρονάλντο το φτιάχνει τελείως έτσι. Oh. Όταν μιλάει ένας Γκουαρδιόλα για Ρεάλ. Ναι. Ο Ρονάλντο τρελαίνεται. Έτσι. Και εκείνο που ήταν. Εντάξει, ο Τζεράλντ, σας έχω ξαναμιλήσει για τον Τζεράλντ. Σαν Λίβερπουλ φαν ο Τζεράλντ και σαν παίχτης ήθελε να το πάρει το παιχνίδι. Θα δώσει το πρωτάθλημα. Βέβαια με τις χωριάτες δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τα αμυντικά ήταν μπάζανε πίσω μετά. Ήταν τραγική, δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα. Χάσαμε κι άλλα οι άλλοι. Χάσανε κι άλλα. Εντάξει, το τελικό της Γερμανίας δεν είδατε? Όχι. Φράιμπουργκ Λιψία. Δεν το είδα. Εντάξει, έγινε πολύ καλό παιχνίδι, το είδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του πήρε η Λιψία. Και μπράβο τους, γιατί παίζανε με 10 παίχτες από το 57, αποβλήθηκε ο παίχτης. Ναι. Λοιπόν, είχαν φοβερή τύχη βέβαια, έτσι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο θέλει φοβερή τύχη. Είχαν φοβερή τύχη. Η Φράιμπουργκ, κύριε Γεωργίου, έχασε 3 δοκάρια στην παράταση. Έλα. 3 δοκάρια. Ήταν αυτό που λέμε πρώτη στάχη παρεκάρια, σπάσει τα δοκάρια, ήταν για τη Φράιμπουργκ. Τελείωσε 0-0 και στην παράταση έγινε 1-0. Όχι, προηγήθηκε η Φράιμπουργκ 1-0. Χάσανε ένα παίχτη η Λιψία του στο 57. Ναι. Ο Ενκούκου, ο παιχταράς, αυτός ο παιχταράς. Θα πάρει μεταγραφή αυτό. Θα μιλάμε πολύ για αυτόν, κύριε Γιώργο. Ο Ενκούκου το έβαλε στο 79-80. Πήγαμε στην παράταση
Και στην παράταση έγινε το έλα να δεις. Η παίκτη της Φράιμπουργκ ήταν φοβερή. Αλλά άτυχε. Άτυχε. Ακόμα και το πέναλτι που εκτελέσανε, 5-4 στα πέναλτι χάσανε. Ακόμα και το πέναλτι στο δοκάρι πήγε. Ήταν τραγικό δηλαδή. Τα δοκάρια είχαν μαγνήτη. Είχανε μαγνήτη. Εκεί που θέλω να καταλήξω εγώ είναι αυτή η ποδοσφαιρική παιδεία που έχουν οι Γερμανοί εδώ, κύριε Γεωργιό. Γυρίσανε πίσω στην πόλη, στη Φράιμπουργκ, οι παίχτες με τον προπονητή. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο υποδέχτηκε ο κόσμος. Αφού κλαίγανε οι παίχτες. Δηλαδή, αυτά πρέπει να τα βλέπουμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι και ο τρόπος που χάσανε την κατσαρόλα, δεν καταλαβαίνεις. Είναι και ο τρόπος που χάσανε την κατσαρόλα, αλλά είναι και αυτή η παιδεία που έχουν εδώ, κύριε Γεωργιό. Είδατε οι φίλαθλοι της Φραγκφούρτης πώς γεμίσαν το γήπεδο όταν πήραν το UEFA. Ναι, ναι, ακόμα αυτό το είδα όλο. Όχι, μιλάω για τον πανηγυρισμό μετά όταν γύρισε ναι, η ομάδα. Ναι, το κρυφιέρο το είδα. Ακόμη ένα γήπεδο να είχαν, θα το γεμίζανε αυτοί. Γιατί δεν είχε χθες με τη Μίλαν τι έγινε. Ας, χαμός. Και πώς έχει πάρει και ο Ιμπραήμοβιτς πλέον, έτσι. Έχει, και αυτό τα πρωταθλήματα έχει σαρώσει παντού. Και ο Ζηρού. Και ο Ζηρού, και ο Ζηρού. Ο Γερό Ζηρού. Ο Γερό Ιμπραήμοβιτς και ο θείο ο Ζηρού. Ο ένας είναι θείος και ο άλλος είναι μπαμπάς, παππούς. Έτσι. Εσείς πώς το βλέπετε το μάτς τώρα για το Conference και για το Champions League του τελικούς? Πιστεύω ότι το Conference θα είναι πολύ καλύτερο από το Eintracht Ranger, το οποίο δεν βλέπω ήταν αυτό. Ναι. Πιστεύω να είναι καλύτερο. Όσο για τη Liverpool με τη Real, δεν ξέρω. Εκεί ψηλά τα χέρια Hitler. Το Ρώμα με το Feyenoord και εγώ όπως λέτε πιστεύω θα είναι καλύτερο, γιατί η Feyenoord επιθετικά είναι φοβερή, δηλαδή κάτω από 3-4 γκολ δεν πέφτουν. Ναι, καλή. Αλλά κύριε Γιώργο, μπάζουν πίσω. Τρώνε και πολλά γκολ. Ξέρεις καμιά ολλανδική ομάδα που είναι να μην τρώει γκολ? Εδώ ο Άγιαξ που θεωρείται το νούμερο ένα, βάζει 4-2-2. Μάλιστα, ναι. Ναι. Είναι ίσως ο τρόπος σκέψης τους, είναι ο τρόπος παιχνιδιού των Ολλανδικών ομάδων. Όλοι μπροστά και κανένα πίσω. Και μετά μου λες γιατί ο Γιακουμάκης θα μου έβγε. Είναι πουτάρα. Όταν πέσει εκεί πέρα με τη Βένελο και με τη Άσιμεν και με τη Φωτίνα του Σιντάμ. Βγήκε και στη Σκωτία τώρα πρώτος χώρος. Άλλο πρωτάθλημα αυτό που πάρω. Άλλο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.